Μια κουβέντα για το σημερινό αποτέλεσμα και τη δύσκολη όπως εξελίχθηκε νίκη απέναντι στο Κρεονέρι με 1-0. Το ξέραμε ότι θα είναι δύσκολη. Μια ομάδα η οποία είναι προέρχεται από θετικά αποτελέσματα, η ομάδα του Κρεονερίου. Πολύ σεβαστή και με καλή ψυχολογία. Το γνωρίζαμε αυτό. Επίσης είχαμε και ένα επιπλέον πρόβλημα. Το γνωρίζαμε, το κακό αγωνιστικό χώρο. Αλλά τελικά, δόξα τω Θεώ, ανταπεξήλθαμε και με μια καλή έτσι, εμφάνιση. Παρόλες τις δυσκολίες και τις απουσίες, καταφέραμε να κάνουμε το πρώτο βήμα. Μας αμένει ακόμα ένα δεύτερο παιχνίδι που εκεί θα πρέπει να δείξουμε να παίξουμε, γιατί ο θεσμός του κυπέλλου είναι θεσμός εκπλήξεων. Εμείς θα είμαστε πάντα σοβαροί όπως είμαστε σε όλα τα παιχνίδια και ελπίζουμε να φτάσουμε στον τελικό. Πώς θα αντιμετωπίσετε τον επαναληπτικό και τι σημαίνει αυτό το 1-0 απέναντι στο δεύτερο παιχνίδι? Ο επαναληπτικός, όπως και όλα τα παιχνίδια τα δικά μας, είναι μόνο για νίκη. Έτσι λοιπόν έχουμε μάθει να λειτουργούμε από την αρχή, έτσι έχουμε καταφέρει μέχρι τώρα, γι' αυτό το λόγο θα παίξουμε. Τώρα, όταν θα φτάσει, μετά από 15 μέρες θα φτάσουμε εκεί, θα κάνουμε την ανάλυση του αγώνα και θα δούμε πώς θα μπορέσουμε να παίξουμε για να πάρουμε και την άλλη νίκη, για να φτάσουμε πιο εύκολα στο τελικό.